Είμαστε εδώ στον Πρίσμα 91,6. Είναι το απογευματινό μαγαζίνο, φθινοπορεινός ο καιρός, 20η ημέρα του Σεπτέμβρη. Μπαίνουμε σε καλοκαιρινές συνήθειες με κύκλους συζήτησης που αφορούν την τσέπη μας. Και η οικονομία είναι πάντα στην ημερήσια διάταξη. Και ιδιαίτερα ο κατανοητός λόγος του Προέδρου της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Άρτας Φιλιππιάδας, Γιώργου Θεοδόση, που τον υποδεχόμαστε εδώ στη νέα σεζόν. Καλό απόγευμα, Γιώργο, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσένα και σε όσους μας ακούνε. Να πούμε καλό χειμώνα. Να πούμε καλό φθινόπωρο, λέει ακόμα. Καλό φθινόπωρο. Τι λες? Τι καιρό έχετε στην Άρτα αυτή τη στιγμή? Εποχές. Τι καιρό έχει στην Άρτα αυτή τη στιγμή, βρέχει? Στην Άρτα έχουμε πολύ καλό καιρό, δεν έχουμε καιρικά φαινόμενα. Πολύ ωραία, είμαστε λοιπόν. Καλοκαίρι ακόμη. Ακόμα καλοκαίρι, δεν σας επηρέασε? Γιατί χθες το βράδυ έβρεχε Πρέβεζα και σε περιοχές. Έτσι είναι κάτι καρέκλες μόνο. Όχι, σε εμάς μία ψυχάλα ψηλή δεν είχαμε. Τουλάχιστον μέσα στην πόλη της Άρτας. Παρεπιπτόντος, Γιώργο. Μάλλον... Κάποια στιγμή λοιπόν τον φίλο τον Γιώργο ήμουνα Αλεξανδρούπολη για 5 μέρες. Εκείνη η καταγωγή της μαμάς, να ξέρεις. Και κάποια στιγμή εκεί στο ζάπινγκ της τηλεόρασης πέτυχα τις δηλώσεις σου. Αποκλεισμένος σε Αμοθράκη, έτσι δεν είναι? Τι ήταν και αυτό, ρε Γιώργο? Δηλαδή, πραγματικά τι ήταν? Ήταν μια ταλαιπωρία που περισσότερο, θέλω να πω, πέρασαν οι κάτοικοι της Αμοθράκη και οι επιχειρηματίες που είχαν μια ολοκληρωτική καταστροφή για το φετινό καλοκαίρι. Και πιστεύω ότι πώς θα καταφέρουν να ξαναχτίσουν και τη φήμη του νησιού, γιατί γι' αυτό υπέστη μια μεγάλη βλάβη, ας πούμε. Και γιατί δεν καταλάβαμε όλα αυτά. Το φίλο από το Μεγανήσι. Ορίστε. Γιατί άκουγα και πριν στην εκπομπή σου. Έτσι. Το φίλο από το Μεγανήσι. Γιατί αυτά τα νησιά, όπως είναι το Μεγανήσι, όπως είναι η Σαμοθράκη, είναι νησιά με μικρές περιόδους. Σωστά. Και αυτοί περιμένουν 20 μέρες να επιβιώσουν ουσιαστικά και φαντάζεσαι να μην υπάρχει συγκοινωνία αυτές τις μέρες. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο λες. Είναι δύσκολη η κατάσταση γενικότερα. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν και θα αποκατασταθεί και αυτή, όπως είπαμε, η κανονικότητα. Τη λέξη τη λέω συνέχεια, δεν ξέρω γιατί. Και ίσως παραπέμπει και στη ρητορική της κυβέρνησης το τελευταίο διάστημα. Θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Θέλω να. Δεν ξέρω αν με ακούς καλά. Με ακούς κανονικά, έτσι δεν είναι? Τον χάσαμε τον Γιώργο. Μάλιστα. Δώστε μου λίγο χρόνο, παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί κάτι έχει γίνει εδώ τώρα, το κατάλαβα. Φίλε Γιώργο, αν μας ακούς, στις κάρτες, νομίζω εδώ που κάτι είδα στον υπολογιστή, να κάνω μια προσπάθεια αν μπορούμε τώρα εδώ να κάνουμε τις αλλαγές μας για να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Αν και νομίζω θα το λύσουμε το θέμα. Δεν ξέρω τώρα, Γιώργο, αν μας ακούς. Τώρα πολύ καλύτερα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε. Θέλω λίγο να... Τέτοιες μέρες πάντα περιμένουμε τον ένφια. Νομίζω ότι είναι σε εξέλιξη η εφορία που την αποπληρώνουμε. Έτσι δεν είναι? Ναι, να πούμε πάντα ότι όπως όποια κυβέρνηση και να είναι στην χώρα να κυβερνάει, ότι το δεύτερο εξάμηνο του κάθε έτους είναι αυτό που λέμε ο Γολγοθάς για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις. Είναι ένα κλισέ που χρησιμοποιούμε σχεδόν κάθε χρόνο και έτσι είναι. Γιατί καλούμαστε να αποπληρώσουμε τη φορολογία εισοδήματος, το ένφια και ό,τι προκύψει τέλη από τέλη κυκλοφορίας και με όλη την επίπτωση που θα έχει, ας πούμε, το πετρέλαιο θέρμανσης, που δεν ξέρουμε τι εξελίξεις θα υπάρχουν μέχρι τέλους, όταν θα ξεκινήσει μάλλον η διάθεσή του. Μάλιστα. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ξεκινάει, αφού ξεκινήσαμε την κουβέντα μας από το ένφια, να πούμε ότι η διαδικασία της ανάρτησης των εκαθαριστικών έχει από την 1η Σεπτεμβρίου ουσιαστικά που υπάρχει και είναι στο προσωπικό λογαριασμό του κάθε φορολογούμενου μέσα στο τάξης. Ναι. Και εδώ να επισημάνουμε όταν είναι αντρόγυνα, έχει ξεχωριστεί εκαθάριση ο σύζυγος, ξεχωριστεί η σύζυγος στα ακίνητα, στο εκαθαριστικό των ακινήτων και καλούμαστε να πληρώσουμε την πρώτη δόση στις 30 Σεπτεμβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για την πρώτη δόση και μπορούμε να το πληρώσουμε σε 5 μηνιαίες δόσεις το ποσό. Να πούμε εδώ, να σταθούμε και να πούμε ότι θα δούμε μειωμένο το φετινό ένφια. Αυτό ήταν είχε ψηφιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση ουσιαστικά και ήρθε η νέα κυβέρνηση να το ενισχύσει και να το αυξήσει. Άρα θα δούμε μειωμένο το φετινό ένφια σε σχέση με το περσινό, σε αρκετές περιπτώσεις κυμαίνεται και είναι μεγάλο το ποσό που θα δούμε μια διαφορά στο τελικό ποσό σε σχέση με το περσινό πάντα. Σωστά. Βέβαια τώρα σε όλο αυτό δεν έχω καταλάβει
αν επωφελούνται περισσότερο αυτοί που έχουν μεγάλες... δηλαδή την περισσότερη έκπτωση την έχουν αυτοί που έχουν μεγάλα εκκύματα ή εμείς που έχουμε λίγα τετραγωνικά. Η μεγαλύτερη έκπτωση σε ποσοστιαίες μονάδες είναι μέχρι 60.000 ευρώ, αντικειμενική αξία είναι 30% η έκπτωση. 20% είναι από 60.000 μέχρι 1 εκατομμύριο και από 1 εκατομμύριο αντικειμενική αξία, πάντα μιλάμε κινήτων, μέχρι δεν υπάρχει όριο, είναι 10%. Αντιλαμβάνεις όσο μεγαλύτερο ήταν το ένφυα, τόσο μεγαλύτερο έχουν αυτοί που έχουν περισσότερα ακίνητα. Αυτό είναι γεγονός. Βέβαια κάθε έκπτωση που υπάρχει, όσο να δούμε την ημέρα της κατάργησης του νόμου, ουσιαστικά ειδικά για την πρώτη κατοικία, θα είναι ευχάριστο για τους φορολογούμενους. Βέβαια να τονίσουμε και να πούμε ότι και πριν την θεσμοθέτηση ουσιαστικά του ένφια, υπήρχε ο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας, που για μια κατηγορία φορολογουμένων που είχαν μια μεγάλη ακίνητη περιουσία, υπήρχε ο αντίστοιχος φόρος. Άρα για αυτούς που έχουν δηλαδή ακίνητα αρκετά, πάντα υπήρχε ένας φόρος που αποδίδονταν στο δημόσιο και πιστεύω ότι και στις μέρες της κρίσης μπορεί να ακούγεται λίγο άκουμψο αυτό που θα πω, ότι θα πρέπει να συνεισφέρουν αυτήν που έχουν περισσότερο. Σωστό. Πλάκα, μιλάμε τόσα χρόνια τώρα που έχουμε τον ένφια στην πλάτη μας, υπάρχει περίπτωση ποτέ αυτός ο φόρος να φύγει ή πιστεύεις ότι είναι βασική χρηματοδότηση των υποχρεώσεων που έχουμε προς τους δανειστές μας ο ένφια, Γιώργο? Κοίταξε να δεις το πρόγραμμα. Και συγγνώμη για το κοίταξε να δεις. Όχι, μίλα, τώρα είμαστε άνετα. Όπως και στο εξωτερικό, είναι να πάει στους Δήμους. Δηλαδή, κάποια στιγμή οι Δήμοι θα φύγουν από τον προπολογισμό τους σιγά-σιγά σταδιακά και ένας από τους πόρους που θα έχουν θα είναι και ο φόρος των ακινήτων όπως υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Απλώς το δικαίωμα. Σε μερικά αγαθά, επιτρέψουμε να πούμε, πρέπει να έχουμε μια ευαισθησία γενικότερα και αυτοί που κυβερνάνε και εμείς σαν πολίτες. Δηλαδή, προσβάζει, ας πούμε, στην πρώτη κατοικία να έχει κάποιος ένα σπίτι ή σε ένα χωριό, νομίζω ότι είναι άδικο να πληρώνει φόρο για την ίδια την ιδιοκατοίκηση. Τώρα, όποιος έχει μια περιουσία και την εκμεταλλεύεται, και πιστεύω ότι πρέπει να αποδίδει ένα φόρο και θα πρέπει να υπάρχει ένας φόρος για τα ακίνητα, όπως υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, ξαναλέω. Αλλά θα πρέπει να ξαναδούμε όσον αφορά εγώ, εμένα η ένστασή μου είναι ειδικά για την πρώτη κατοικία ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει φόρος ακινήτων. Μάλιστα, δεν θα πρέπει για την πρώτη κατοικία και ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα το κάνουμε πράξη. Προσωπική είναι προσωπική, ναι. Προσωπική άποψη. Αυτή δεν είναι προσωπική, είναι και επιθυμία όλων όσων μας ακούν, η αλήθεια είναι. Θέλω λίγο να πάμε στις 120 δόσεις και να μας ενημερώσεις λίγο, διότι είναι η τελευταία ευκαιρία, νομίζω, όποιος θέλει να ενταχθεί σε αυτές, έτσι δεν είναι? Η τελευταία ευκαιρία με τις επίσημες τοποθετήσεις του Υπουργείου, ναι. Θα μπορούμε να πούμε ότι είναι η τελευταία, συσσαγωγικά βάλτε το, η δυνατότητα αποπληρωμής σε τόσες μεγάλες δόσεις. Και θα εξηγήσω και τι λέω συσσαγωγικά. Μάλιστα. Γιατί και αυτόν τον νόμο αλλιώς τον περιμέναμε να λειτουργήσει. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν κάποια ψηλά γράμματα που δημιουργούν διάφορες αγκυλώσεις και προβλήματα, θα έλεγα, τόσο στους φορολογούμενους όσο και σε εμάς τους φοροτεχνικούς που πρέπει που καλούμαστε για να τα λύσουμε. Μιλάμε πάντα για τις 120 δόσεις, Γιώργο, έτσι δεν είναι? Για τις 120 δόσεις, για την υπαγωγή. Μιλάμε πάντα για τον νόμο του 46-111, που είναι 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο, αλλά και προς ασφαλιστικά ταμεία. Ναι. Βέβαια, για να μην παρεξηγηθώ, θα πρέπει να ξέρουμε ότι θα πρέπει να το μελετήσει ο καθένας. Αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο μέχρι 30 του μηνός και θα πρέπει να εκτιμήσει αν θα πρέπει να προβεί σε αυτό ή όχι, ειδικά αυτοί που έχουν πολύ μεγάλα χρέη. Όπως επίσης. Είναι και πολύ ευεργετικό για όσους μας ακούνε και χρωστάνε στα ασφαλιστικά ταμεία και ειδικά για αυτούς που ήταν κοντά στη σύνταξη. Γιατί μπορεί να ξαναεπαναπολογιστεί το ποσό των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, να πέσει κάτω από 20.000 ευρώ, να έχουν το δικαίωμα να βγουν στη σύνταξη όσοι μας ακούνε και να παρακρατείται ουσιαστικά η οφειλή που θα έχει δημιουργηθεί, που θα είναι κάτω από 20.000, από τη μηνιαία σύνταξη που θα καταλαμβάνουν. Γιατί τώρα, όσοι έχουν πάνω από 20.000 ευρώ χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία, ειδικά οι αυτοαπασχολούμενοι που μας ακούνε, αυτοί είναι δηλαδή οι παλιοί ασφαλιζόμενοι στο ΤΕΒΕ και στο ΝΑΕ, στο ΤΣΜΕΔΕ, αν χρωστούν λοιπόν πάνω από 20.000 ευρώ, δεν έχουν δικαίωμα καν να βγουν στη σύνταξη. Από όσο καταλαβαίνεις, δηλαδή, σε αυτούς λειτουργεί ευεργετικά. Και θα πρέπει να σπεύσουν μέχρι 30 του μηνός
να προκάνουν αίτηση για τις 120 δόσεις. Και βέβαια να τονίσω και να πω ότι θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί μια παράταση και υπάρχουν λόγοι που πρέπει να δοθούν οι παρατάσεις, γιατί ούτε λειτουργούσε όλο αυτό το διάστημα, γιατί περιμέναμε τις αλλαγές που έκανε η νέα κυβέρνηση σωστά, αλλά υπάρχουν όμως και περιπτώσεις ελέγχων που εκκρεμούν στις διάφορες ΔΟΗ. Δηλαδή είναι πολλοί φορείς επιχειρήσεις που δεν έχουν βγει αποτελέσματα για παλαιότερα χρόνια, που αυτές όσοι συνταγούν μέχρι 39 δεν θα μπορούν να ενταχθούν στις ρυθμίσεις των 120 δόσεων. Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε λοιπόν αυτό πρέπει να το ψάξουν όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή για να τα γνωρίζουν όπως τα λες εσύ. Βέβαια ή να απευθυνθούν καλή ώρα σαν και σένα ή σε συναδέλφου σου για να τους τα εξηγήσετε, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Απαραίτητη προϋπόθεση με έναν συνάδελφο φοροτεχνικό για να τους εξηγήσει. Βέβαια, το ξαναλέω ότι είναι ένα πολύτιμο εργαλείο και μάλιστα η αγορά το περίμενε από το 2015 που ήταν η τελευταία ρύθμιση. Βέβαια, με βλέπεις λίγο διστακτικό, γιατί υπάρχουν, ας πούμε, τα ευεργετικές διατάξεις που προβλέπουν, όμως δυστυχώς μία κατηγορία, οι περισσότεροι δηλαδή, γιατί σήμερα ήταν και ερώτημα και απορία και στα διάφορα πρωινά πάνελ που υπήρχαν στις τηλεοράσεις, ναι, γιατί δεν πηγαίνει ο κόσμος να κάνει τις 120 δόσεις. Γιατί δυστυχώς μερικές από τις ευρυντικές διατάξεις δεν μπορούν να τις πάρουν όλοι οι φορολογούμενοι. Για παράδειγμα, ο νόμος έλεγε, άφηνε να εννοηθεί μάλλον, γιατί η ερμηνεία το άλλο τώρα μας προκύπτει, ότι όσοι προβούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων θα έχουν αναστολή στην κατάσχεση ή στη δέσμευση που ή στα ποσά που έχουν δεσμευτεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Δηλαδή, για ένα παράδειγμα, αν κάποιος αυτή τη στιγμή το έχει δεσμεύσει το δημόσιο 5.000 ναι, ευρώ, θα μπορούσε να ανοίξει. Αυτό βέβαια δεν ισχύει, γιατί όσες δεσμεύσεις έγιναν πριν την αίτηση, αυτά τα παίρνει το δημόσιο και δεν δεσμεύονται τα ποσά που θα μπουν για τις νέες οφειλές που θα προκύψουν. Από ό,τι καταλαβαίνεις, τώρα τρέπει μια κατάσταση, όπως επίσης και η προϋπόθεση ότι θα πρέπει για τις νέες οφειλές που έχουν δημιουργηθεί από 1η-1η του 19, θα πρέπει να υπάρχει εξόφληση για να μπορούν να έχουν αυτό την ευεργετική διάταξη να οι φορολογούμενοι μας ακούνε. Μάλιστα. Αυτό βέβαια δημιουργεί θέμα και ρευστότητας και δεν το είχαμε προϋπολογίσει κι εμείς στο αρχικό μας ας πούμε πλάνο για να συμβουλεύσουν τους φορολογούμενους. Μάλιστα, μάλιστα. Είναι κατανοητό αυτό το οποίο λες. Νομίζω απευθύνεται σε σένα ή στους συναδέλφους σου, όποιος θέλει περισσότερα. Έχω ένα ερώτημα εδώ από τον Νίκο. Κάπου λέει, διάβασα ότι χρειαζόμαστε περισσότερες ηλεκτρονικές αποδείξεις για το αφορολόγητο. Ισχύει κάτι τέτοιο? Αυτό σκέφτεται τώρα, γιατί αυτό έγινε μια βάση των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν τις δύο τελευταίες χρονιές που ήταν υποχρεωτικό αυτό για να χτίσει το φορολόγητο. Διαπιστώσαμε και εμείς εδώ στα γραφεία μας ότι όντως εκεί που χρειαζόταν, ας πούμε, 1.500 ευρώ για να χτίσει κάποιος το φορολόγητο, ο φορολογούμενος είχε χρησιμοποιήσει την κάρτα για 2.000, για 5.000 ευρώ, για 8.000 ευρώ, με αποτέλεσμα στο σκεπτικό αυτό να μπορέσει, δηλαδή, να εφόσον έχει ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, γιατί μάλιστα, πολλοί σε μεγάλη ηλικία είχαν πρόβλημα με την κάρτα, να το αυξήσουν για να μπορέσει έτσι να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον στην αγορά για να κόβεται περισσότερες αποδείξεις. Αυτή είναι η λογική. Ακόμα όμως αυτό δεν το έχουμε δει σαν ψηφισμένο νομοθέτημα. Αυτό λοιπόν που λες είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι κι αλλιώς τα πάντα νομίζω πλέον ελέγχονται από το πλαστικό χρήμα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή θα μπορούν ακριβώς, να πιστοποιούν ακριβώς και να ελέγχουν τα πάντα έτσι κι αλλιώς, και εκεί οδηγούμαστε σε λίγα χρόνια. Οι έλεγχοι που γίνονται αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν βγει διαταγές ελέγχου για κάποιους φορολογούμενους, ένα κριτήριο που επιλέγονται μερικοί είναι η διαφοροποίηση που υπάρχει ουσιαστικά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, τα ποσά που υπάρχουν καταθεμένα εκεί πέρα, σε σχέση με τις δηλώσεις των φορολογικών δηλώσεων. Γιατί πολλοί που μας ακούνε πιστεύουν ότι βάζοντας στην τράπεζα, ας πούμε, ένα ποσό 300.000 ευρώ, ότι είναι εντάξει. Το θέμα είναι τα 300.000 ευρώ να φαίνονται ότι έχουν περισσέψει μέσα από τις φορολογικές δηλώσεις και των 20, των 10 τελευταίων χρόνων. Αν προκύπτει ζημία όλα αυτά τα χρόνια, καταλαβαίνεις ότι αυτός ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα πρέπει να δικαιολογήσει από πού υπάρχουν αυτές οι καταθέσεις. Α, μάλιστα. Οπότε λοιπόν δεν έχει και πάρα πολλά περιθώρια. Νομίζω ότι απαντήσαμε εδώ στο φίλο. Γενικότερα, Γιώργο, ποια είναι η δική σου έτσι, η εκτίμηση, θέλω έτσι και ένα δικό σου προσωπικό σχόλιο, όσον αφορά
τις εξαγγελίες της κυβέρνησης και αυτά τα οποία σκέφτεται ίσως να κάνει. Ξέρεις, υπάρχει μια κριτική από την αντιπολίτευση ότι μπορεί να αλλοιωθούν τα κοινωνικά χαρακτηριστικά μιας προηγούμενης πολιτικής. Όμως από την άλλη λένε ένα παράδειγμα. Πολλοί πίστευαν ότι 120 δόσεις θα καταργηθούν, όμως στηρίζει αυτό το μέτρο και η νέα κυβέρνηση. Θα ήθελα έτσι να μου πεις αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην πολιτική και αν για παράδειγμα η μικρομεσαία τάξη θα πάρει μία ανάσα, όπως είπε η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στη ΔΕΘ, κάτι που ίσως δεν συνέβαινε παρελθοντικά, ίσως σε αυτό το μεγάλο βαθμό. Όλα θα κρυφθούν από το αποτέλεσμα. Σωστά. Γιατί οι εξαγγελίες μπορεί να έγιναν, αλλά στο λίγο χρόνο που έχουμε, για να μην τις αναλύσουμε αναλυτικά, αν δεν τα δούμε ψηφισμένα τα μέτρα αυτά, πιστεύω ότι δεν μπορούμε να είμαστε και εμείς συγκεκριμένοι για να δούμε πώς θα βοηθήσουν και πώς θα δημιουργήσουν την ανάπτυξη. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εγώ το έχω ξαναπεί ότι η μικρομεσαία τάξη και γενικότερα η ανάπτυξη που περιμένουμε όλοι σε αυτή τη χώρα χρειάζεται ένα σταθερό περισσότερο φορολογικό σύστημα που να μην αυξομειώνεται και μην αλλάζει κάθε εξάμηνο, όπως γίνεται στην Ελλάδα, ούτε καν κάθε χρόνο. Τώρα, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ νομίζω ήταν σε ένα κλίμα προς τη μικρομεσαία τάξη, με πολλά όμως κενά στην εξαγγελία του, επιτρέψτε να σας πω, γιατί να δούμε πότε θα πραγματοποιηθούν. Δηλαδή, όταν ο Πρωθυπουργός αναφέρεται και λέει ότι θα καταργηθεί το τέλος επιτιδεύματος και η εισφορά λυγής από το 20 και μετά. Ναι, από το 20 και μετά πότε, το 2021, ας πούμε, το 2022, δεν μπορούμε και εμείς να προγραμματίσουμε πόσο περισσότερο όσοι θέλουν να έρθουν να επενδύσουν σε αυτή τη χώρα για να δουν πότε θα προβλέπεται αυτή η μείωση. Όπως επίσης με την αλλαγή της στην κλίμακα φορολόγησης μέχρι 10.000 ευρώ. Που θα πάει στο 9,22%. Αυτό αν ισχύσει, ας πούμε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα είναι ευεργετικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί θα γλιτώσουν ένα μεγάλο ποσό φόρου. Θα ισχύσει όμως για τους ελεύθερους επιχειρηματίες ή μόνο για τους ιδιώτες? Σωστά. Από ό,τι καταλαβαίνετε, δηλαδή, αυτά, αν δεν τα δούμε και νομοθετημένα, σωστά, που να περιέχουν όλες τις διαδικασίες, τότε θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με σιγουριά. Πάντως, επειδή έχουμε ξαναπεί ότι η οικονομία είναι και κλίμα που δημιουργείται. Έτσι δηλαδή είναι και ψυχολογικό. Είναι καλά να ακούγονται τέτοια μέτρα τουλάχιστον για να μπορέσουμε να ενισχύουμε και την υπομονή που έχουμε. Σωστά, και σωστά. Το θάρρος μας, ας πούμε. Πάντως η αίσθηση, για παράδειγμα, που από τις εξαγγελίες που έκανε και η προηγούμενη κυβέρνηση, που έδωσε κάποια, έτσι, άνοιξε το πουγγί, να το πω πάρα πολύ λαϊκά, έχει ξεκινήσει σταδιακά να αλλάζει το κλίμα. Δηλαδή αυτή η αισιοδοξία των πολιτικών που ξεκίνησε από τον κύριο Τσίπρα, συνεχίζεται στον κύριο Μητσοτάκη, μεταφράζεται στην αγορά, ή είμαστε ακόμα μουδιασμένοι, ή όντως νιώθουμε ότι γενικότερα φεύγουμε από αυτή τη μαύρη τρύπα που βιώνουμε τόσα χρόνια και που έχουμε συζητήσει και εδώ πολλάκες για τα προβλήματα των περισσότερο των μικρομεσαίων, από την αλήθεια, και όσων δουλεύουν στη βιοπάλη και έχουν ένα μαγαζί και θέλουν, όπως είπαμε και λίγο πριν, να ξέρουν αν έχουν μέλλον στη χώρα αυτή. Εγώ πιστεύω ότι εγώ μπορώ να μιλήσω για να σου πω με το επιχείρημα ότι δείκαμε το μνημόνιο από τον Αύγουστο του 2018 και μετά. Ναι. Πιστεύω ότι η οικονομία δεν έχει σταθεροποιηθεί. Μάλιστα. Είναι τρεμάμινη, δηλαδή, είναι στερίζει σε ξύλινα πόδια. Δηλαδή και οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να βασιστούν ακόμη, γιατί δεν έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα, κακά τα ψέματα, και εδώ από την περιοχή της Σάρτας, δηλαδή, που αντιλαμβάνουμε και τους πελάτες μου, αλλά γενικότερα και σαν πρόσωπο που κυκλοφορώ, βλέπουμε ότι υπάρχει ένας μήνας που προσπαθεί, ας πούμε, να πάρει μπροστά η οικονομία και άλλοι μήνες μετά έρχονται και υπάρχει το απόλυτο χάος. Ναι, δεν υπάρχει αυτό, ακόμα αυτή. Πιστεύω ότι υπάρχει ακόμη αυτό, δεν έχει σταθεροποιηθεί. Και εμείς προσπαθούμε να δούμε πότε θα μπορέσουμε να σταθεροποιηθούμε για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σε ένα πλαίσιο σταθερότητας και ανάπτυξης, που αυτό λείπει. Και βασικά το πρόβλημα εδώ πέρα στην Ελλάδα μπορεί να είναι και πιο έντονο, γιατί δεν υπάρχει και εισρωή με ξένων κεφαλαίων αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ούτε μέσα από τον τουρισμό, ούτε μέσα από κάποιες επενδύσεις, ούτε μέσα από ξένο κόσμο, από ένα πανεπιστήμιο, από ένα στρατό, από οτιδήποτε. Σωστά, σωστά. Είναι αυτές οι κουβέντες και οι προβληματισμοί που πάντα είναι χρήσιμοι. Ενημερώσαμε λοιπόν τους συμπολίτες μας για το τι πρέπει να ξέρουν και για τους 120 δόσεις και για τον έμφυα, όπου θα τον δουν σε κάποιες περιπτώσεις πεσμένο.
Ναι, η Ελένη, πέντε δόσεις είναι, αν άκουσα καλά μου λέει εδώ η Ελένη, σε πέντε δόσεις. Ναι, όπως κάθε χρόνο. Πέντε μηνιαίες δόσεις. Μηνιαίες, δεν έχει αλλάξει αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Απλώς να συγγνώμη σε διακόπτω, να μιλήσω και κάτι άλλο κλείνοντας. Να πούμε ότι 39ου λοιπόν μεγάλη προσοχή στις δόσεις της φορολογίας εισοδήματος, στις δόσεις του ένφια. Στο κοινωνικό τιμολόγιο, όσοι το δικαιούνται και μας ακούν, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, γιατί σήμερα έχει ξανανοίξει και λειτουργεί κανονικά. Όπως επίσης και στο κτηματολόγιο για τις περιοχές της Άρτας, της Πρέβεζας και των Ιωνίων νήσων, γιατί δυστυχώς η παράταση που δόθηκε από τον Υπουργό για αυτές τις περιοχές ήταν μόνο για 15 μέρες και η καταληκτική ημερομηνία είναι 39ου. Μάλιστα. Και εδώ είναι ένα θέμα το κτηματολόγιο που πιστεύω ότι δεν θα προλάβει τόσο κόσμο να εξυπηρετηθεί μέσα σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα που δόθηκε παράταση. Μάλιστα. Άλλη μια εδώ παθογένεια που συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οπότε λίγη η ημερομηνία καταληκτική είναι 30, όπως είπες, Σεπτεμβρίου για να προλάβουν όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή. Οι μισοί μας ακούν να υποβάλλουν, γιατί περίπου εκεί είναι το νούμερο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Φίλε Γιώργο, να σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου εδώ και για την ενημέρωση. Έτσι κι αλλιώς θα είναι χρήσιμη η φωνή σου και θα τα λέμε και πιο συχνά τώρα, γιατί ξέρεις, εμείς μέσα στο χειμώνα, τώρα τις επόμενες μήνες, ετοιμάζουμε και το γραφείο μας στην Άρτα. Θα έχω αφορμή να έρχομαι να πίνουμε. Θα βγάζουμε την εκπομπή από σένα. Δεν θα σε τηλεπορώ. Θα έρχομαι εκεί. Είσαι πρόσδεκτη, το ξέρεις πολύ καλά και ξέρω. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία καταρχάς και στο σταθμό σου. Και σε ευχαριστώ πολύ γιατί πάντα μας βοηθάς. Και μας τα λες πολύ κατανοητά και είναι πολύ σημαντικό να είναι κατανοητός ο λόγος ενός ανθρώπου που γνωρίζει και βεβαίως πάντα και το δικό σου σχόλιο είναι ευπρόσδεκτο εδώ στη συζήτησή μας. Αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου και να ευχηθούμε καλό φθινόπωρο. Ευχαριστώ πολύ. Καλό φθινόπωρο, υγεία σε όλους. Κοιτάξτε να λέμε. Υγεία για να είμαστε καλά. Καλό βράδυ στον Γιώργο Θεοδόση που πάντα τα αποκρίνεται στο κάλεσμά μας εδώ στον Prisma 91,6 για να συζητάμε, για να μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι και χρηστικοί.